Θα κάνω μια μικρή πολύ μικρή αναδρομή. Η πρώτη σοβαρή αποκομιδοποίηση τη περιοχή μα και η τεράστια απώλεια θέση εργασία ήταν το 1990. Χάθηκαν άμεσα τρει θέσει εργασία, οι οποίε ποτέ δεν αντικαταστάθηκαν, δεν αναφερόταν από κάτι αντίστοιχο. Ήταν θείο τότε αυτό που έγινε. Εάν κλείσει μια βιομηχανική μονάδα, θέλω να δεν είναι βίαιο. Γιατί η απώλεια των θέσεων εργασία, να με διαψεύσει ο κ. Μαυροματίδη, αν κάνω λάθο, που δεν κάνω λάθο, είναι για μια θέση εργασία στη βιομηχανία, είναι 3,6 θέσει εργασία. Άρα λοιπόν το αποτέλεσμα είναι βίαιο. Ήταν η πρώτη απομονωτικοποίηση. Ταυτόχρονα. Εννοεί σαν τα μαβέ, καταλαβαίνω πού. Μαβέ, αεβάλ, εσύ. Ήταν η πρώτη, το πρώτο χτύπημα στην περιοχή. Το μόνο κέρδος εκείνης της εποχής ήταν η τηλεθερμάνωση. Επενδύθηκαν σημαντικά κεφάλαια της τηλεθερμάνωσης, όπου αναπτύχθηκαν κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά όμως δεν αναπλήρωσαν ποτέ τις βιομηχανικές εκείνες θέσεις. Οι εργαζόμενοι βρήκαν δουλειά. Βρήκα δουλειά στην ΔΕΗ τότε, που είχε αρχίσει το πρόβλημα της ΔΕΗ ταυτόχρονα. Δεν παρήγαγε δηλαδή θέση εργασία. Και έφτασε σημείο και άρχισε και η συρρήκνωση. Εξού και το αποτέλεσμα της ανεργίας, η εκτείναξη δηλαδή στο 20% και πάνω ήταν από τότε. Κύριε Πρόεδρε, ήταν από το 2005, 6, 7, 8. Το μόνο θετικό πρόσημο που είχαμε στην οικονομία της περιοχής μας ήταν με το σεισμό. Γιατί δημιουργήσε μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα όπου αναπτύχθηκαν θέσεις εργασίας. Ξέρετε, και εγώ σε επαγγέλνονται την οικονομική δραστηριότητα και είχε ένα θετικό πρόσημο η οικονομία εκείνη τη εποχή. Και εκείνη η εποχή πάλι χάσαμε την ευκαιρία να μπει σε μια τροχιά ανάπτυξη περιοχή. Γιατί ταυτόχρονα είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Μαυροματίδης, οι Ελληνίδες μπαίναν σε περίοδο κρίσιμη, φάση κρίσιμη, σε ρήκνωση τη δημοκρατική δραστηριότητα και τη ΔΕΗ με τεράστια απώλεια θέσεων εργασία. Το 8 και το 9 που αναφέρθηκε εδώ μέσα, ήρθε η εκτείναξη της ανεργίας στην περιοχή μας πρέπει λόγω και της κρίσης. Γιατί θυμάστε, δηλώσατε ότι εμείς δεν μας αγγίζει η κρίση και υπάρχουν πολιτικούς παράγοντες οι οποίοι ποτέ δυστυχώς από τους πολιτικούς αντιπάλους δεν έχουν μπροστά, έχουν πολύ κοντά. Λοιπόν, και ήρθε η εκτείναξη και έφτασε στο 30%. Να πω ένα αποτέλεσμα που έχει σημαντικό, που είναι σημαντικό. 2014, αφήνω το 13 που ήταν το πικ το μεγάλο στο 35%, το 14 με το 19 η αύξηση της ανεργίας ήταν σε πραγματικούς αριθμούς κατά χιλούς άνεργους. Από πού προέρχονται αυτοί, από τη μείωση της δραστηριότητας στη ΔΕΗ. Είναι προφανές αυτό και από το κλείσιμο. Άρα λοιπόν η δεύτερη τεράστια απομονωτικοποίηση θα συντελεστεί τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι σοκ και βέβαιος με αυτά που ακούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο κ. Μαυροματίδης από εκείνες τις θέσεις 15-20, εγώ έλεγα θα είναι 25. Εάν προκύπτει το 1 προς 3,6. Πώς θα αντικατασταθούν όλα αυτά. Ποια θα είναι αυτή η δίκαια μετάβαση που ψάχνουμε. Εδώ αυτή τη στιγμή μην κρυμόμαστε τι ψάχνουμε. Τις συνέπειες από το αποτέλεσμα αυτό προσπαθούμε να λιένουμε κάπως. Και έχουμε και ένα σοβαρότερο πρόβλημα αυτή την περίοδο. Γιατί υπήρξε η κρίση η οποία μας διέλυσε ως κοινωνία, ως κοινωνικό. Έτσι μας δίχασαν, αυτό είναι μια πραγματικότητα, που δεν το είχαμε την δεκαετία του 90 που είχαμε κάποια κέρδη. Υπήρχε μια ενότητα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα εκείνης της εποχής, με εκείνης της κινητοποίησης. Το θυμάστε όλοι. Και οι συνάδελφοι πολλοί ήταν πολλοί. Κλείνω να αγαπητέ συνάδελφοι. Δεν θα ρίξω. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να απανακτήσουμε όλες εκείνες εκείνη την ενότητα που είχαμε σε όλα τα πεδία, αν θέλουμε να σώσουμε κάτι από αυτό που έρχεται. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, η οικονομία της Γερμανίας, που είναι η ακομομηχανή υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στη βιομηχανία, θα κλείσει μέχρι το 38. Και εμείς δηλαδή έχουμε βιομηχανία στη χώρα και πρέπει να την πάμε, ας πούμε, 10 χρόνια νωρίτερα. Πώς θα αναπτυχθεί αυτή η χώρα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση το εργατικό κέντρο Κοζάνης, επειδή. Εντάξει, δεν θα αναφερθώ.
αυτό τη στρεβλώση που είχαμε όσον αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίο αναπτύχθηκε δορυφορικά γύρω από τη ΔΗ με μια ας πούμε κρατικοποίηση, αντίληψη κλπ. Ό,τι όλα αυτά ήταν. Το θέμα είναι τώρα. Τώρα δεν πρέπει να επιτρέψουμε το κλείσιμο των μονάδων και ειδικά αναφέρω και στην προηγούμενη πέντε. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει. Δεν μπορεί να προκύψει αυτό. Δεν πρόκειται να επανέλθει αυτή η περιοχή ποτέ. Το κόστος θα είναι τεράστιο, ανυπολόγιστο, δεν μπορεί κανένας να το εκτιμήσει ακόμη. Και εύχομαι και ο Συνδρομητής να μπορέσει να το μετρήσει. Φαντάζομαι ότι δεν θα γίνει, θα είναι πάρα πολύ πιο δύσκολα. Άρα λοιπόν, όλοι πρέπει να συνταχθούμε, όλοι μαζί, να συνταχθούμε στην πορεία που θα αποφασίσουμε για να μπορέσουμε να σώσουμε κάτι από αυτόν τον τόπο. Και κυρίως να μην κλείσουν οι μονάδες.